Και θέλω να έρθω σε εσάς, κυρία Κομνηνάκα, διότι εκτός από βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είστε και βουλευτής Λέσβου. Είστε σε εκείνα τα νησιά, όπου τα ακριτικά νησιά, όπου χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας και βρίσκονται μία ανάσα από την Τουρκία. Ναι, συνολικά τα νησιά, οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου έχουν μεγαλύτερη, όχι, αφορά φυσικά όλο το λαό, όμως έχουν ανησυχία για αυτή την εξελισσόμενη προκλητικότητα και επιθετικότητα από τη μεριά της Τουρκίας, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να συνηθίσουμε ούτε τις συνεχείς παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά του Αιγαίου ή που φτάσανε προσφάτως μέχρι και λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη, και όλη αυτή την κατάσταση που σίγουρα δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία και για το λαό των νησιών. Όμως, από την άλλη μεριά, θεωρούμε επικίνδυνο και τον εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση και που ακούσαμε λίγο πολύ και διαστόματος εδώ του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μαρκόπουλου, στην τοποθέτησή του, ότι είτε αυτή σας διακόπτω για να δούμε, σας διακόπτω, θα συνεχίσετε αμέσως, απλώς να δούμε και τον κύριο Σπίρτζη, τον οποίο τον έχουμε πολύ ωραία, τον έχουμε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε, κύριε Σπίρτζη. Να συνεχίσει η κυρία Κομνηνάκα και αμέσως μετά θα δώσω το λόγο σε εσάς. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ακόμα και αυτή ο εφησυχασμός που δημιουργείται από τη μεριά της κυβέρνησης, ότι είτε η στάση αυτή της Τουρκίας οφείλεται, γίνεται προς εσωτερική κατανάλωση λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, είτε και ότι είναι υπάρχει ένας λόγος μια αυτός. Είναι ένας το λόγος θέμα αυτός. Είναι το οι λόγοι που οι σταθερές, αν θέλετε, τουρκικές αξιώσεις της τουρκικής αστικής τάξης θερμαίνονται ή υποβαθμίζονται κατά διαστήματα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αξιώσεις που υπάρχουν, που κατά διαστήματα ανακοινούνται. Το ερώτημα όμως είναι, επειδή έθεσε και το ερώτημα ο κ. Μαρκόπουλος στην αρχή, να δούμε τι είναι αυτό που οξύνει τη ρητορική της Τουρκίας σε αυτό το διάστημα. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτό που οξύνει τη ρητορική της Τουρκίας είναι ακριβώς ότι οι υποτιθέμενοι σύμμαχοί μας ζεσταίνουν την πλάτη της τουρκικής αστικής τάξης και με τις προκλητικές, κατά τη γνώμη μας, δηλώσεις, όπως σωστά είπατε και εσείς, και από τη μεριά του ΝΑΤΟ. Και δεν μπορεί τώρα να ακούγεται, να λέει ο κ. Μαρκόπουλος ότι πρόκειται για τη γραφειοκρατία του ΝΑΤΟ, λες και μιλάμε για έναν τυχαίο υπάλληλο, το Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι ένας τυχαίος υπάλληλος και δεν εκφράζει, αν θέλετε, τη σταθερή γραμμή του ΝΑΤΟ να μην αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των χωρών του, να τη θεωρεί ένα ενιαίο επιχειρησιακό χώρο και σταθερά να παίρνει ίσες αποστάσεις, μιλώντας για διαφορές που πρέπει να λυθούν μεταξύ των συμμάχων με ειρηνικό τρόπο και με διάλογο. Και απ' την άλλη, και τα ευρωπαϊκά κράτη, παρά αν θέλετε, κάποιες διατυπώσεις που μπορεί τελευταία να ήταν διαφορετικές από ό,τι συνηθίζουμε, όμως στην πραγματικότητα και σε επίπεδο, αν θέλετε, και στην ήταν ανησυχητικό και είναι ένα από τα σημεία που λέμε ότι ενισχύουν την τουρκική προκλητικότητα και η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξέχασε επιμελώς ότι η κατοχή και η κατάληψη της Κύπρου είναι παραβίαση. Αλλά η δήλωση της Κομισιόν ήταν σαφής. Η δήλωση της Κομισιόν ήταν σαφής. Κοιτάξτε, την ίδια στιγμή όμως τα ευρωπαϊκά κράτη ως σύμμαχοι και συμμέτοχοι στο ΝΑΤΟ παρακολουθούσαν τις προηγούμενες εβδομάδες την άσκηση της Τουρκίας Εφές 22, η οποία είχε σχέδιο τον αποκλεισμό ελληνικού νησιού, και λίγες μέρες και λίγο διάστημα πριν παρακολουθούσαν και οι νατοικοί Αμερικάνοι και Γάλλοι την άσκηση για κατάληψη ελληνικής βραχονησίδας. Άρα όλα αυτά εμείς θα λέμε ότι είναι εγγυήσεις των συμμάχων ότι πρόκειται να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Καμιά τέτοια εγγύηση δεν μπορεί να καλλιεργείται, αν θέλετε, στον ελληνικό λαό, ότι μπορεί να δοθεί από αυτούς τους οργανισμούς, παρά μόνο περισσότερους κινδύνους που δημιουργούν για τη χώρα. Κύριε Κομνηνάκα, βλέπετε εκλογές, και αν ναι, σας αφορούν, σας αφορά ο σχηματισμός κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι πάγια και είναι αρνητική ως προς αυτό, έχετε δεχτεί προσκλήσεις?
Κοιτάξτε, καταρχάς με αφορμή και, το, και να πούμε και ελπίζουμε να λήξει αίσια και γρήγορα η πυρκαγιά στην Εύβοια, όλοι μπορώ το να το σχολιάσω αυτό, είναι, ζουν, δεν προλάβαν να ξεπεράσουν τον περσινό εφιάλτη και ζουν ξανά και ξανά και με πλημμύρες στην περιοχή αυτή, αν θέλετε, δείχνει, είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε τώρα, όμως δείχνει ναι, και μια δεν ελληνική μπορούμε γιατί έχουμε προετοιμασία. ελάχιστα λεπτά και θέλω να μιλήσετε για τις εκλογές. Σας ευχαριστώ που το σέβεστε αυτό. Αυτό το σίγουρο που βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση ακούγεται και έχει κάθε λόγο, αν θέλετε, να θέλει να αποφύγει τις πολεμικές συνέπειες. Και όταν λέω πολεμικές συνέπειες, δεν λέω μόνο από τον πόλεμο. Εννοώ ότι πραγματικά όταν όλο αυτό το διάστημα ο λαός παρακολουθεί ένα πολύ τεταμένο κλίμα και στα ελληνοτουρκικά και γενικά στα διεθνή, βλέπει ήδη να βιώνει, νιώθει ήδη να βρίσκεται σε πόλεμο λόγω της τεράστιας ακρίβειας, του τεράστιου πληθωρισμού, του ότι έχει φτωχοποιηθεί 2 και 3 φορές όλο αυτό το διάστημα με τον πληθωρισμό να καλπάζει και την ενεργειακή κρίση να τον βυθίζει σε μεγαλύτερη φτώχεια. Άρα, για το λαό πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι, για την κυβέρνηση μάλλον πραγματικά είναι μια ενδεχόμενη λύση που μπορεί να δει για να μπορέσει να αποφύγει, αν θέλετε, τα χειρότερα που θα έρθουν το χειμώνα. Ωστόσο, εμείς ως κόμμα, μάλιστα, πείτε ξέρετε, μου αυτά και να δεν, ολοκληρώσουμε. ναι, θεωρούμε ότι η πρώτα και κύρια η λύση για το λαό δεν είναι να επιλέξει μεταξύ των κομμάτων που λίγο πολύ, αν θέλετε, και απαντάει και στο ερώτημα αν ή όχι θα σχηματιστεί κυβέρνηση στα βασικά στρατηγικά ζητήματα, έχουν συνενέσει, συγκλίνουν και στα μάλιστα, θέματα της ολοκληρώστε ευρωπαϊκής κυρία μας οικονομικής Κομνηνάκα για να μην ενεργειακά, κλπ. καθυστερήσουμε το δελτίο Ναι, ειδήσεων. και κλείνουμε αυτό. Αλλά είναι να δυναμώσει εκείνο το κόμμα που πραγματικά είναι το μόνο που του λέει ότι μπορεί να έχει κατακτήσει στο σήμερα, να έχει ένα διαφορετικό δρόμο που θα του δώσει μάλιστα πραγματική ανάσα, και αυτό είναι το κρίσιμο, αν θέλετε, το διακύβευμα των εκλογών, γιατί από ό,τι φαίνεται με τα νάζια και με τα διάφορα σχέδια είστε σαφείς, υπάρχουν συνενέσεις και η είστε κυβέρνηση σαφείς μπορεί να κυρία κάνει. Το Κομνηνάκα. σημαντικό είναι το πόσο ενισχυμένο Σας θα βγει το ευχαριστώ ΚΚΕ πολύ. που θα είναι η εγγύησή του την επόμενη μέρα, όπως συμβαίνει ήδη στους χώρους Σας δουλειάς, εκεί ευχαριστώ που δίνει πάρα τη μάχη πολύ. σε όλο αυτό το Σας διάστημα. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους σας.